Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Εάν δεν το πράξατε ήδη, παρακαλώ πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσεις. Και επειδή αυτό θα βοηθήσει το κανάλι μα να αυξηθεί σε δημοτικότητα και να το προτείνει περισσότερο αλγόριθμο του YouTube, θα το εκτιμούσα εάν πατούσατε like στα βίντεο που σας αρέσουν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε θεματάρα. Τα έχω με βίαιο άνθρωπο. Το θέμα της βίας και της βίας σε ερωτικές σχέσεις είναι επίκαιρο από ποτέ. Τον τελευταίο καιρό έχουμε ακούσει και έχουμε συγκλονιστεί περισσότεροι από μας για περιστατικά υπέρτα της βίας σε σχέσεις ζευγαριών για περιστατικά τα οποία οδήγησαν μία ερωτική σχέση σε ένα φόνο, σε μία γυναικοκτονία. Πιο συχνά μπορεί να συμβεί γυναικοκτονία σε μία ερωτική σχέση παρά ανδροκτονία. Δεν θα ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση για το τι όρο χρησιμοποιούμε, αλλά η υπέρτατη μορφή η τελεσίδικη μορφή βίας, αυτή που δεν έχει επιστροφή, είναι να σκοτώσει τον άλλο άνθρωπο. Στο κανάλι μας μιλάμε συχνά για την ψυχική βία. Είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης, είναι ένα κανάλι το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν τις ψυχολογικές δυναμικές των σχέσεων τους και έτσι η ψυχική βία, η ναρκιστική κακοποίηση έχουν πρωτεύοντα ρόλο στα θέματα που συζητάμε εδώ πέρα. Έχει έρθει όμως κάτι που έχει γραφτεί στα σχόλια το οποίο μου τράβηξε την προσοχή και είναι η αφορμή για το σημερινό βίντεο. Μία φίλη γράφει τα ακόλουθα. Ιδέα για βίντεο. Σωματική κακοποίηση. Γιατί κάποιος το κάνει, γιατί κάποιος εξασκεί σωματική κακοποίηση σε μια σχέση. Πώς ξεκινά η σωματική κακοποίηση και πώς ορίζεται. Λοιπόν, έτσι αρχικά στα ερωτήματά της, σωματική κακοποίηση είναι η πρόκληση σωματικής βλάβης. Είναι η χρήση σωματικής βίας από τον ένα σύντροφο στον άλλο, η οποία μπορεί να έχει να κάνει με μια σπρωξιά, να έχει να κάνει με τσιμπήματα, να έχει να κάνει με γροθιές, να έχει να κάνει με χαστούκια και να έχει να κάνει με δυνατό αγριοξύλο, ξυλοκόπημα, αφαίρεση της ζωής του άλλου ανθρώπου χρησιμοποιώντας όπλα, είτε αναπυροβολώντα τον άλλον, είτε σφάζοντα τον άλλον και ούτω καθεξής. Νομίζω η σωματική βία είναι πολύ πιο ξεκάθαρη από τη ψυχική, γιατί υπάρχει το αποτέλεσμα. Βιώνει το σωματικό πόνο άμεσα, όταν τρώ το χαστούκι, όταν δέχεσαι τη σπροξιά, όταν ο άλλο σου πνίγει με τα δύο χέρια το λαιμό, το νιώθει, το ξέρει, ξέρει σίγουρα ότι ο άλλο είναι βίος. Παρ' όλα αυτά όμω, πολύ συχνά διαβάζοντα ιστορίε γυναικών οι οποίε κατέληξαν να πεθάνουν με βίαιο τρόπο στα χέρια των συντρόφων του, βλέπουμε ότι η βία αυτή η σωματική είχε ξεκινήσει με πολύ μικρά σημάδια σε πολύ μικρότερη ένταση. Ρωτάει η κοπέλα γιατί κάποιος το κάνει, η απάντηση είναι ξεκάθαρη κάποιος εξασκεί σωματική βία επειδή είναι βίαιος ο ίδιος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος και καμία άλλη δικαιολογία για εξάσκηση σωματικής βίας από τη βιότητα του ίδιου του ανθρώπου που την εξασκεί. Και το ίδιο ισχύει και για τη ψυχική βία. Ο μόνος λόγος για τον οποίο ένας άνθρωπος εξασκεί βία είναι γιατί ο ίδιος είναι ένας βίαιος άνθρωπος. Γιατί έχει επιλέξει να ζει τη ζωή του από ένα χώρο τεμπελιάς, ναρκισισμού, παρτακισμού και αντιμετώπιση των άλλων ανθρώπων χωρίς σεβασμό, χωρίς αγάπη, χωρίς ανθρωπισμό, χωρίς ανθρωπιστικές αξίες. Κάποιος εξασκεί βία γιατί είναι βίος. Πώς ξεκινά η σωματική βία. Η σωματική βία ξεκινάει από τη ψυχική βία και από μικρέ εκφάνσει σωματική βία. Διαβάζω λοιπόν αυτό που σχολίασε η κοπέλα στα σχόλια. Ήμου με τη σχέση μου για καφέ και για πλάκα, όπω καθόμαστε στον ίδιο καναπέ, πήρα το κινητό του συντρόφου μου και το ακούμπησα δίπλα από τη δική μου μεριά. Μου λέει, Δώσ' το, θα πάρω το δικό σου. Το λέω χαριτολογώντα, «Πάρ' το. Είναι πιο καλό το δικό σου. Μου λέει πάλι, Έλα εδώ, δώσ' το. Του λέω «Τι επιχειρήματα έχεις» και μου πιάνει το χέρι και μου το γυρίζει. Αυτό είναι βία, ξεκάθαρα. Εγώ έμεινα άφωνη γιατί πονούσε πολύ και μετά το γύρισε ακόμη περισσότερο. Της πήρε δηλαδή το χέρι της και της το γύριζε. Σκεφτείτε ένα αγόρι, έναν άνδρα και ο χειροδύναμος από μια κοπέλα να παίρνει το χέρι της κοπέλας και να της το γυρίζει. Προκείται για μια εξαιρετικά επώδυνη συνθήκη να σου γυρίζουν το χέρι σου... Δυστυχώ, το έχω βιώσει παιδί κατά τη διάρκεια των συνεδριών ξυλοκοπήματος από τον πατέρα μου υπήρχαν και αυτά. Το να σου παίρνει το χέρι και να στο γυρίζει και να, για να πονήσεις, να πονέσεις. Συνήθως σε μια προσπάθεια να πεις ναι θα κάνω αυτό που μου λες ή να συμφωνήσεις όπως και να έχει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Δεν έχω ξεκάθαρες αναμνήσεις από τις σκηνές ξυλοκοπήματος γιατί φαίνεται πως το υποσυνείδητο μου αποθεί αυτές τις σκηνές, ούτως ώστε να με προστατεύσει από τη συναισθηματική απορρίθμιση που προκύπτει κάθε φορά που τις φέρνω στο μυαλό μου. Αλλά τώρα, καθώς το διάβαζα, μου ήρθε αυτή η, η σκηνή, αυτό το να σου σφίγγει κάποιος το χέρι και να σου το γυρνάει, Είναι μια ξεκάθαρη πράξη βίας. Εγώ έμεινα άφωνη, λέει η κοπέλα, γιατί πονούσε πολύ το χέρι μου και μετά το γύρισε ακόμα περισσότερο, σαντιστικά, ε. Έβαλα σχεδόν τα κλάματα, σταμάτησα να του μιλάω και άρχισε να ζητάει συγγνώμη ότι η τάχα δεν ήθελε να βάλει τόση δύναμη, ότι νευρίασε επειδή δεν του έδινα το κινητό του και ότι ήξερα πώς τον νευριάζει αυτό. Δηλαδή, δεν ήθελα να βάλω τόση δύναμη, άρα σου κάνει τι σημαίνει δεν ήθελα να βάλω το δύναμη. Αν δεν ήθελε να βάλει το δύναμη, δεν θα το δύναμη. Και γιατί να προβεί σε μια πράξη η οποία υπάρχει περίπτωση να πονέσει αν βάλει περισσότερη δύναμη. Τι συμπεριφορά είναι αυτή. Ότι νευρίασε επειδή δεν το έδινα το κινητό. Οι κακοποιητέ συχνά θα πούνε εσύ φτε που με νευρίασε και εγώ σε έδιρα επειδή εσύ με νευρίασε. Και ήξερε πω αυτό με νευριάζει, άρα εσύ είχε ευθύνη, επειδή ενώ ήξερε πω με νευριάζει να σου λέω το μου και να μου το δίνει, φτε εσύ που εγώ σε έδιρα. Μετά φερόταν ασυνήθιστα τρυφερά, λέει η κοπέλη. Αυτό είναι μέσα στο μοτίβο τη σωματική βία. Υπάρχει ένα ναρκιστικό ξέσπασμα οργή, το οποίο εκφράζεται και με σωματική βιότητα πέρα από τη λεκτική και επακολουθεί Μία μεσοβέζικη συγγνώμη, μια ψευδοαπολογία, ένα φοπόλογι του τύπου Εγώ δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Ε, συγγνώμη, αλλά ε, δεν το έκανα επίτηδε. Και συγγνώμη, αλλά φταίει εσύ γιατί σου έλεγα να μου δώσει το κινητό και δεν μου το έδινε. Και ρωτάω εγώ την κοπέλα, και τι έκανες. Λέει προς το παρόν τίποτα, αλλά το θεωρώ καμπανάκι. Όμω ώρε-ώρε αμφισβητώ τη σοβαρότητά του. Καμπανάρα είναι αυτό. Το να εξασκήσει ο άλλο σωματική βία έστω και με αυτόν τον τρόπο είναι μια καμπανάρα για το τι μπορεί να επακολουθήσει. Αργά ή γρήγορα θα το λήξω όμως. Πολύ καλά κάνεις να το λήξεις και ελπίζω να το έχεις λήξει ήδη. Παραμένω μπερδεμένη στο γιατί φέρθηκε έτσι και πώς. Φέρθηκε έτσι επειδή είναι βίος. Φέρθηκε έτσι επειδή η βία είναι στη φύση του. Τώρα αν εννοεί αν το έκανε αυτό επειδή στο κινητό του μπορεί να είχε κάτι που δεν ήθελε να δει. Και καλά, α πούμε, αν μιλούσε με κάποια άλλη κοπέλα ή αν σε απατούσε ή αν είχε κάποιε φωτογραφίε μέσα που δεν ήθελε να δει, αυτό δεν δικαιολογεί τη βία που εξάσκησε. Και το γεγονό ότι σου γύρισε το χέρι σου και εξάσκησε σωματική βία πάνω σου είναι πολύ πιο σοβαρό από το αν σε απατάει και αν γι' αυτό δεν ήθελε να πάρει το κινητό. Τι οδηγεί κάποιον στο να φέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον εαυτό του και του άλλου ανθρώπου. Οι βίαιοι άνθρωποι είναι ναρκιστέ του κέρατα, οι οποίοι θεωρούν ότι του αξίζουν προνόμια, ότι αυτοί είναι ανώτεροι από του άλλου και επιβάλλουν τη θέλησή του με όλα τα μέσα και με τη σωματική βία. Σίγουρα με τη ψυχική βία, αλλά και με τη σωματική βία. Πολύ συχνά. Οι ναρκισιστέ, εκτό από ψυχική βία, εξασκούν και σωματική βία. Δεν εξασκούν όλοι οι ναρκιστέ σωματική βία, όλοι όμω οι άνθρωποι που είναι σωματικά βίαιοι είναι ναρκιστέ. Και θέλω να σα πω ότι χθε το βράδυ μου έστειλε ο γιατρό, ο δόκτωρ Θάνος Ευθυμίου, ένα εξαιρετικό βίντεο. Ε, μου έστειλε στο WhatsApp ένα βίντεο και μου λέει. Καλημέρα, Θέκλα. Αχ, χθε το μεσημέρι ήταν το βράδυ. Καλημέρα, Θέκλα. Σου στέλνω αυτό γιατί ξέρω ότι σε ενδιαφέρει ο ναρκισμό και η κάρνιβορ διατροφή. Και μου έστειλε το link από ένα βίντεο στο οποίο ένα επιστήμονα που μελετάει τον ναρκισμό και την κρεατοφαγική διατροφή έχει βρει κάποιες, κάποιες συνδέσεις ανάμεσα στη πιθανή διευκόλυνση της θεραπείας των ναρκισιστών και την κρεατοφαγική διατροφή και κυρίως Στη μελέτη του βρήκε ότι ε, άνθρωποι που έκαναν κρετοφαγική διατροφή carnivore diet για έξι μήνες και πάνω, όταν πέρασαν από διάφορα τεστ προσωπικότητας για να αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας, ότι είχαν χαμηλότερα σκορ από ανθρώπους αναλόγων χαρακτηριστικών οι οποίοι όμως έκαναν την κανονική δίτα. Ε, ο λόγος που αναφέρω αυτό το βίντεο δεν είναι για να προωθήσω την κρετοφαγική διατροφή, αλλά για να σας πω ότι... Ο ερευνητή που μιλούσε σε αυτή τη συνέντευξη από το κανάλι του Dr. Sean Baker, το όνομα του είναι Ash Zarayan, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από το χώρο της καταναλωτικής ψυχολογίας και σε επίπεδο διδακτορικής διατροφής κάνει αυτές τις μελέτες και όταν του ζήτησε ο Dr. Sean Baker να του εξηγήσει με απλά λόγια, in layman terms, τι σημαίνει ναρκισισμός, είπε «Ναρκισισμός στην ουσία είναι ένας ενήλικας άνθρωπος να φέρεται με έναν παιδιάστικο τρόπο». Και μάλιστα σε αυτή τη συνέντευξη υπήρχε και η σύνδεση ανάμεσα στον ναρκισισμό και στις εξαρτήσεις. Και ενθουσιάστηκα γιατί το έχω πει και σε webinar είχε να το πω, ότι οι άνθρωποι οποίοι είναι αρκολικοί, τοξικομανείς κτλ. είναι ναρκισιστές και μάλιστα κάποιο πρόσωπο είχε αντιδράσει απέναντι σε αυτό Χαίρομαι που μία επιστημονική προσέγγιση ενός ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται στο χώρο της έρευνας σε θέματα καταναλωτικής ψυχολογίας και συμπεριφοράς ήρθε να ε, επικυρώσει με βρήματα μελετών αυτό που έχει καιρό που το έχω καταλάβει εγώ ίδια προσωπικά και το υποστηρίζω ότι χρειάζεται ένα αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας για να γίνει κάποιος addict. Οι αρχισιστές... Επιδίδονται σε εξαρτήσει και μάλιστα σε αυτό το βίντεο έλεγε ότι ε, οι εξαρτήσει, οι εξαρτήσει από το φαγητό, οι εξαρτήσει από το σεξ, οι εξαρτήσει από τι ουσίε έχουν παρόμοια α, δομή παθολογία όπω και ο ναρκισμό. Γιατί και στι εξαρτήσει υπάρχει μια παλινδρόμηση σε μια α, παιδικότητα η οποία δεν δικαιολογείται για την ηλικία. Το ανθρώπου. Θα βάλω το βίντεο αυτό, είναι στα αγγλικά φυσικά, θα το βάλω στην περιγραφή του βίντεο για κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται να το διαβάσει. Λοιπόν, ε, τι οδηγεί κάποιον στο να φέρεται με αυτόν τον τρόπο, το να είναι εναρκησιστής, θα, τον οδηγεί στο να φέρεται με αυτόν τον τρόπο. Τίποτα άλλο, ο παλιό χαρακτήρα του, η, η, στάση του της ζωής, η άθλη. Ο πρώην μου, σε παρόμοιο πλαίσιο, μια φορά με είχε ακινητοποιήσει και μετά φρίκαρε. Μέθησε, έκλαιγε, φώναζε στον εαυτό του. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγινε ξανά κάτι παρόμοιο και με αυτόν. Πόσοι άνδρες είναι βίοι τελικά. Πολλοί άνδρες είναι βίοι, πολλοί άνδρες είναι αρχισιστές. Πολλές γυναίκες είναι βίες και κυρίως ψυχικά βίες, πολλές γυναίκες είναι αρχισιστές. Φαίνεται ότι στο γυναικείο οργανισμό μπορεί η βία να παρουσιαστεί πιο πολύ ω ψυχική βία και όχι ω σωματική. Παρόλο που υπάρχουν και γυναίκε οι οποίε εξασκούν σωματική βία, υπάρχουν και γυναίκε δολοφόνοι, υπάρχουν και γυναίκε βίε οι οποίε φυλακίζονται ω αποτέλεσμα των βίων δράσεων του. Αλλά στατιστικά οι άνδρες είναι περισσότεροι. Ε, δεν σημαίνει όμως αυτό ότι μόνο άνδρες μπορεί να είναι βίοι, μπορεί να είναι και γυναίκες. Λέει ο πρώην μου επίσης με είχε ακινητοποιήσει σε παρόμοιο πλαισίο και μετά φρίκαρε, μέθησε, έκλεγε φώναζε στον εαυτό του. Ο πρώην σου φαίνεται να ένιωσε πραγματική οδύνη για αυτήν την πράξη που έκανε. Οπότε μπορεί να μην είναι εναρκησιστής ο πρώην σου, να έχει όμως βίαιες στάσεις. Δεν ξέρω γιατί το μετάνιωσε μετά. Πάλι όμως το φαύλο κύκλο της βίας πολύ συχνά διαβάζουμε περιστατικά στο οποίο υπάρχει η εξάσκηση βίας, υπάρχει μετά μια συγγνώμη η οποία είναι υπερβολική και μετά ξανά επαναλαμβάνεται ο φαύλος κύκλος της βίας. Νόμιζα μέχρι να μου τύχει πως αυτά τα κάνουν συγκεκριμένοι που δεν είναι στη δική μου ζωή και βλέπω δύο συντρόφους να σηκώνουν χέρι. Εδώ θέλω να πω ότι άμα ένα σύντροφο, άντρα ή γυναίκα σηκώσει χέρι, το λύγουμε. Το λύγουμε εκεί πέρα επιτούτου το λύγουμε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να το λύξουμε. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε ένα φαύλο κύκλο θυματοποίησης, αλλά το λέω για να εντυπωθεί στα μυαλά μας. Όταν ο άλλος ή η άλλη σηκώσει χέρι, το λύγουμε. Όταν ο άλλος ή η άλλη μας εξασκεί ψυχική βία, το λύγουμε. Η βία είναι deal breaker για μία σχέση. Νιώθω πως δεν μπορώ να κάνω αστεία πλέον γιατί είτε αυτό είτε κάποιο άλλο θα κάνει το ίδιο και δεν μπορώ να εμπιστευτώ. Όχι, να κάνει αστεία και όταν κάνει αστεία και βλέπει τι αντιδράσει των άλλων, με βάση τι αντιδράσει του θα πάρει αποφάσει για το αν αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν να είναι στη ζωή σου. Δεν θα σταματήσουμε εμεί να είμαστε ο εαυτό μα, δεν θα σταματήσουμε να είμαστε εκφραστικοί, να είμαστε εκφραστικέ, επειδή οποιοδήποτε προβληματικό άνθρωπο κομπλεξάρεται να το πω στη δημοτική. Τον πιάνουν τα κομπλεξιλίκια του, ξυπνάει ο αναρχισισμός του και εκφράζεται με ένα αρχισιστικό ξέσπασμα βιαιότητα, οργή και σωματικής και ψυχικής βιαιότητα. Δεν θα γίνουμε εμείς ε, τρομαγμένα ανθρωπάκια που θα περπατάμε πάνω σε αυγότσουφλα επειδή έχει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν με το έτσι θέλω, αμέτι μου χαμέτι, να είναι η κυρίαρχη του σύμπαντο και δεν σηκώνουν ούτε αστείο, δεν σηκώνουν ούτε κάτι που να μην του αρέσει. Να σου πω την αλήθεια αυτό με το κινητό. Αν μου το έκανε εμένα, μπορεί να μην μου άρεσε το να μου πάρει το κινητό μου και να μην μου το δίνει. Μπορεί να μην μου άρεσε. Δεν θα σε έδερνα όμω. Δεν θα έπαιρνα το χέρι σου να στο γυρίσω. Θα γύριζα και θα σου έλεγα Αγάπη μου, αυτό που κάνει δεν μου αρέσει. Με στενοχωρεί. Σε παρακαλώ, δώσ' το. Και αν δεν το έδινε και όταν με έβλεπε με σοβαρό ύφο να σου λέω ότι είμαι στενοχωρεί και δώσε μου το. Και επεδείκνυε ίσω έλλειψη ενσύναστηση, θα έβλεπα τι θα έκανα. Ε, θεωρώ ότι ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε κάτι που δεν μα αρέσει δείχνει το ποιόν μα. Αν είμαστε βίαιοι άνθρωποι ή όχι. Ε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία ότι κάποιο λόγο έχεις να κάνει αυτό το παιχνίδι, γιατί ίσω ήθελε να δει αν είναι εντάξει και ας σου έχει εμπιστοσύνη. Ούτε θα μπω στη διαδικασία να πω ότι αν ένα ζευγάρι έχει πραγματική αληθινή αυθεντική σχέση, δεν έχει κινητό μου και κινητό σου. Γνωρίζω ένα του κωδικού του άλλου και τα κινητά των ανθρώπων είναι ελεύθερα στον χώρο και έχουν τόση πολλή εμπιστοσύνη ο ένα τον άλλο, που ούτε καν μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν να ψάξουν ένα το κινητό του άλλου. Δεν θέλω να συζητήσω πω δεν εννοείται η σχέση που να φοβάσει μήπως ο άλλος πιάσει το κινητό σου. Είναι τόσες πολλοί παράμετροι που θύχθηκαν σε αυτό το σχόλιο. Θέλω όμως έτσι να φωνάξω δυνατά ότι η βία οι άνθρωποι είναι βία επειδή είναι παλιοχαρακτήρες. Η βία έχει να κάνει με το θήτη και όχι με το θύμα. Δεν φταίει το θύμα για τη βία που προκαλεί ο θήτης. Η σωματική βία είναι εξίσου επικίνδυνη με την ψυχική βία. Η ψυχική βία είναι εξίσου επικίνδυνη με τη σωματική βία, με το που θα προβεί κάποιο σε βιαιότητα, τότε αναθεωρούμε άμεσα τη συνύπαρξη μαζί του ή μαζί της. Μηδενική ανοχή στη βία. Μηδενική ανοχή στη ψυχική βία, τη συναισθηματική βία, τη λεκτική βία. Μηδενική ανοχή στη σωματική βία, στη σεξουαλική βία και ούτω καθεξής. Εάν ο καθένας από μας βάλουμε πολύ ξεκάθαρα όρια και δεν ανεχόμαστε τη βία Κατ' ουδέναν τρόπο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι βίαιοι να τα φτιάχνουν με βίαιους και όχι με ανθρώπους που δεν είναι βίαιοι. Φυσικά αυτό θα επιφέρει ακόμη περισσότερες συγκρούσεις και πολύ συχνά ένας ναρκισιστής ή μια ναρκιστήστρια επιλέγουν οι ατέρει έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ήπιος και να μην είναι βίαιος ψυχικά ή σωματικά για να είναι του χεριού τους και να τον την εκμεταλλεύονται και να ξεσπάνε πάνω του. Η δική μας η δουλειά είναι να μην δεχόμαστε να γινόμαστε τα ξελαστήρια θύματα του οποιοδήποτε προβληματικού ανθρώπου αρνείται να μεγαλώσει, αρνείται να αναλάβει την ευθύνη του αυτού του και γίνεται νταΐς, βίαιος άνθρωπος, εν δυνάμει, δολοφόνος ψυχών και σωμάτων. Χρειάζεται να φυπνιστούμε και να μην ανεχόμαστε σε κανένα επίπεδο τη βία. Έτσι η ζωή μας θα εξηγενθεί. Έτσι θα μπορέσουμε να αναπνεύσουμε και να ζήσουμε επιτέλους. Γιατί αυτό που καταστρέφει τη ψυχική υγεία και ισορροπία των ανθρώπων είναι το τραύμα, το οποίο τραύμα προέρχεται από ψυχική και σωματική βία. Να καθαρίσουμε. Αμήν.